Η επέλαση του κορονοϊού στην Ελλάδα συνεχίζεται. Το τελευταίο 24ωρο 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται συνολικά στους 221. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρέμειναν για ακόμη μία μέρα τα κρούσματα, με 204 νέα. Τα περισσότερα και πάλι ανιχνεύονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. 23 είναι εισαγόμενα, τα 64 στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη, 12 στη Λάρισα και 12 είναι υπό διερεύνηση. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και ο αριθμός των περιστατικών προέρχεται από ντόπια περιστατικά. Και ιδίως, ας πούμε, από μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και ο φόβος μας. Ότι η νόσος δηλαδή έχει διασπαρεί πλέον στην κοινότητα και είναι πολύ πιο δύσκολο να την ελέγξει κανείς. Η πίεση αυξάνεται και στα νοσοκομεία. Μέσα σε λίγες ώρες χρειάστηκαν νοσηλεία 51 συνανθρωποί μας. Οι 170 έγιναν 221. Και από αυτούς, 78 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας. Οι αριθμοί πιστοποιούν την οριακή κατάσταση στη διαχείριση της πανδημίας και οι λοιμοξιολόγοι έχουν στο τραπέζι μια σειρά ενισχυτικών μέτρων. Ενώ συνεχής είναι και η προειδοποίηση των ειδικών για σωστή χρήση της μάσκας. Οι μάσκες μιας χρήσεως χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα για πολλές ημέρες. Δεν πετιώνται όπως θα έπρεπε να πεταχθούν μετά το πρώτο φόρεμά τους. Κάθε 4 ώρες ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάζεται η μάσκα, διότι εφυγραίνεται πλέον το εσωτερικό της και καθίσταται πιο δύσκολη αναπνοή. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων έχει θορυβήσει τις αρχές που φοβούνται έκρηξη των μολύσεων μετά την επιστροφή των εκδρομέων στα αστικά κέντρα. Όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντός της ημέρας θα ανακοινωθούν νέα μέτρα και προέτρεψε ειδικά τους νέους που, από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ημέρες, είναι η κύρια πηγή μετάδοσης του κορονοϊού, να είναι πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα, τόνισε ότι για όποιον επιστρέφει από τουριστικό προορισμό θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκα σε όλες τις συναναστροφές του για μία εβδομάδα και αποφυγή της επαφής του με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου, κλιμάκια του Συντονιστικού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας θα βρίσκονται από το πρωί της Κυριακής στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας για δειγματολογικούς ελέγχους σε όσους επιστρέφουν από διακοπές. Πάντως, οι ανυπάκουοι δεν είναι λίγοι. Στην Αλεξανδρούπολη, σε μουσουλμανικό γάμο, στο Γλέντι, επικράτησε το διαχώρητο. Εκατοντάδες καλεσμένοι χόρευαν και διασχέδασαν χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να διαλύσει τον συνωστισμό, ενώ προσήγαγαν τον γαμπρό και τον πεθερό του, στους οποίους καταλογίστηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ.